του συνασπισμού, όπως λέγεται, για να προχωρήσει και η απομείωση του χρέους. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό με τη μισή Ελλάδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά κάποιος αξιωματούχος. Εσείς τι λέτε στο ΣΥΡΙΖΑ? Ξανά οι Βρυξέλλες θα βγάλουν κυβέρνηση στην Ελλάδα. Ψηφίζουν οι πολίτες. Θα αποφασίσουν. Και θα αποφασίσουν, αυτή είναι η γνώμη μας, να επιλέξουμε ανάμεσα σε διαφορετικά πολιτικά προγράμματα. Δεν λέμε όλοι τα ίδια, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Λέμε διαφορετικά πράγματα. Σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, παρά τις ιδιομορφίες που έχουμε, υπάρχουν διαφορετικές προγραμματικές κατευθύνσεις. Μία συντηρητική, νεοφιλελεύθερη, λιτότητας και μία προοδευτική που έχει να κάνει με την κοινωνική ανάπτυξη, με τη συνοχή και με την αλληλεγγύη. Η συμπόρευση αυτών των δύο δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να υπάρξει συμπόρευση χωρίς πρόγραμμα. Μέσα στα προγραμματικά. Δεν γίνεται, είναι κουρελού. Είναι κυβέρνηση κουρελού αυτή. Δεν είναι κυβέρνηση και δημιουργεί συνθήκες πολιτικής αστάθειας. Θα μου πείτε τώρα. Είναι δυνατόν ένα κόμμα το οποίο μέχρι τώρα έλεγε, και εννοώ τη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι βιώσιμο το χρέος, να διαμαρτυρηθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε και λέει ότι δεν είναι βιώσιμο και πέτυχε για πρώτη φορά να γίνει διαπραγμάτευση για το χρέος μεθαύριο τον Νοέμβριο. Αν αλλάξει θέση η Νέα Δημοκρατία, γιατί αλλιώς δεν θα κάνουμε κουβέντα, να έρθει σε ένα εθνικό διάλογο για το θέμα. Αν δεν μπορεί να έχουμε μια κυβέρνηση. Μιλάνε για εθνική ομάδα διαπραγμάτευση, μα το πήγε αυτό είναι συνέχεια άλλο, άλλο θέμα. Επί του χρέους, για το χρέος. Η κυβέρνηση τη χώρα δεν είναι θεματική. Είναι για το σύνολο των προβλημάτων των μεγάλων. Η Νέα Δημοκρατία έχει άλλο πρόγραμμα. Καμία αντίρρηση. Εμείς άλλο πρόγραμμα. Δεν μπορεί να υπάρξει μια κυβέρνηση. Πάρτε μια ανάσα για να σας βοηθήσω και σε μια επόμενη ερώτηση μαζί με αυτό. Και να απαντήσω. Η Νότια Ευρώπη είναι ένας χώρος όπου αναπτύσσονται κοινωνικές αντιθέσεις μεγάλες. Δεν είναι η Γερμανία. Η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα είναι χώρες με μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, συγκρούσεις, διαχωριστικές προγραμματικές γραμμές. Δεν μπορεί να υπάρξουν εδώ τέτοιου είδους γερμανικά πειράματα. Αυτό είναι σαφές. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει αυτοδυναμία, είναι κοντά και μπορεί να την πάει την αυτοδυναμία. Δύο έδρες μας λείπανε και μπορεί να την πάει την αυτοδυναμία. Και εκεί επάνω, με σταθερότητα πολιτική, μπορεί να φτιαχτούν προγραμματικές συμφωνίες. Αλλά χωρίς πρόγραμμα σαφές, αβέβαιο. Επειδή λέτε λοιπόν ότι ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοδυναμία, υπάρχει αυτό που έχουμε δει τουλάχιστον μέχρι τώρα στις δημοσκοπήσεις. Στο ερώτημα των περισσότερων υπάρχει μια απάντηση ότι όλοι θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας, οι περισσότεροι. Σε μεγαλύτερο ποσοστό, ας το πούμε. Αν και οι δημοσκοπήσεις, όπως όλοι ξέρουμε, είναι η απεικόνηση της στιγμής. Παρ' όλα αυτά, ας μείνουμε σε αυτό, ας το δεχτούμε. Απ' τη μία. Και απ' την άλλη, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει αυτοδυναμία δεν είναι ένα, ας το πούμε, παλιό αίτημα? Όχι. Είναι σύγχρονο αίτημα. Είναι αποφασιστικότητα για να βγούμε από την κρίση. Τι σώη συνεργασία μπορούμε να κάνουμε και μάλιστα οικουμενική. Με ομαδικές απολύσεις, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία. Με κεφαλοποιητικό σύστημα συνταξιοδοτικό και όχι αναδιανομή. Με εργασιακά που δεν θα έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτά σοβαρά ζητήματα. Δεν μπορούμε να τα παρακάμπτουμε κάτω από το χαλί. Έχει κοινωνικό πρόσημο το πρόγραμμα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να πείτε λίγο να σας βοηθήσω ένα λεπτό. Γιατί έχει σημασία αυτό βεβαίως. Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, έστω και σε αυτή τη λογική? Αν λέτε όχι στη Νέα Δημοκρατία, θα μπορούσατε με το Ποτάμι, για παράδειγμα, θα μπορούσατε με το Πασόκ την επόμενη μέρα? Ξαναλέω ότι το θέμα της αυτοδυναμίας είναι σημαντικό θέμα. Γιατί μας αποτρέπει κυβερνήσεις που θα είναι αποσταθεροποιημένες. Δεν είναι δεδομένο όμως, γι' αυτό ρωτώ. Το επιδιώκουμε. Θα ψηφίσει ο λαός, και θα δούμε. Ναι. Δεύτερον, το ερώτημα με ποιο συνεργασία αφορά τα άλλα κόμματα. Το Ποτάμι και το Πασόκ μιλούν για κυβερνήσεις οικουμενικές. Λύσεις οικουμενικές δεν μπορούν να υπάρξουν όταν η ανάπτυξη έχει κοινωνικό πρόσημο, θα είναι υπέρ των πολλών ή υπέρ των λίγων. Η διαπλοκή, η διαφθορά, η φοροδιαφυγή, το παλαιό κατεστημένο έχουν ονόματα. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Συνεπώς δεν είναι ένα προσωπικό θέμα, τα βαρύδια που αναφέρθηκε νωρίτερα, προσωποποιούν το παλαιό πολιτικό κατεστημένο. Γιατί αναφέρθηκαν τα βαρύδια με ονόματα και αυτό το ρώτησα. Λέω, δεν είναι προσωπικό θέμα, αφορά πολιτικές. Ναι. Είναι σαφές αυτό. Μάλιστα. Εμείς δεν αποκλείουμε. Εμείς λέμε θέλουμε αυτοδυναμία και προγραμματικές συγκλήσεις. Οι άλλοι λένε θέλουν οικουμενικές συγκλήσεις. Αυτές δεν μας αφορούν εμάς. Και κάτι τελευταίο που θέλω να πω. Η μετανάστευση, που το είπατε νωρίτερα, είναι ένα θέμα που δείχνει ότι δεν πρέπει να δημαγωγούμε. Mm-hmm. Προετοιμάσαμε τις λύσεις. Και η κυβέρνηση υπηρεσιακή δρέπει τους καρπούς αυτής της προετοιμασίας. Το ίδιο συνέβη και με την παιδεία. Και δεν είναι τυχαίο ότι και ο Υπουργός Μετανάστευσης και ο Υπουργός και η Υπουργός Παιδείας είναι προσωπικότητες που υποδείχθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα να σταματήσει η δημαγωγία ότι όλα τα λύνει η υπηρεσιακή σε μερικές μέρες. Είναι αποτέλεσμα μιας προετοιμασίας αρκετών μηνών, που τώρα βεβαίως ήρθε η στιγμή για να λυθούν εκεί. Και για τη μετανάστευση επίσης,
να σταματήσει να είναι ένα αντικείμενο μιας εσωκομματικής αντιπαράθεσης. Είναι ένα παγκόσμιο δράμα, ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Μην γινόμαστε ξαφνικά όλοι αυτό που μερικές φορές φαίνεται επιρρεπείς σε μια ακροδεξιά ρητορική. Δυστυχώς. Με τα περί ανοιχτών φυλακών, ανοιχτών συνόρων και πάει λέγοντας που λέγονται. Λοιπόν, θέλει προσοχή. Το θέμα της μετανάστευσης.